Λοιπόν, καλημέρα. Δεύτερη μέρα της Web TV του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, μιας προσπάθειας λίγο πρόχειρης, λίγο ερασιτεχνικής, αλλά προσπαθούμε από εδώ και από εκεί, βάρο ένας, βάρο άλλος, να τα καταφέρουμε με την υποδομή του avg.gr και τη συνεργασία του Κόκκινου και διαφόρων άλλων site και τα λοιπά που είναι αδερφικά, ξαδερφικά, φίλοι μας και σύντροφοί μας. Είμαστε η ομάδα που κάνει την πρωινή εκπομπή Νέα Κατάσταση, Νέα Καθήκοντα στο ραδιόφωνο, δηλαδή εγώ, Γιώργος Κυρίτσης, Άγγελος Τσέκερης, επίσης μαζί μας. Ξεκινάμε με το νέο της ημέρας, το μέχρι στιγμής νέο της ημέρας, που είναι η απόφαση για την αποφυλάκηση του Κώστα Σακά. Συνεδρίασε το Συμβούλιο, αποφάσισε την αποφυλάκησή του με την καταβολή μιας αποζημίωσης 30.000 ευρώ. Είναι μια μεγάλη αποζημίωση, δηλαδή 30.000 ευρώ, αποζημίωση λέω, εγγύηση. 30.000 ευρώ εγγύηση, δεν έχουν ζητήσει για άλλους και για άλλους, αλλά ήταν τέτοιο το κίνημα αλληλεγγύη στον Σακά για την δικαστική περιπέτεια την οποία περνάει, που νομίζουμε ότι εύκολα θα μαζευτούν αυτά τα χρήματα. Εκτός αν το απογορέψουν να τα μαζέψει, να πάνε να τα βάλει μόνος του. Λες, ε. Αν υπάρχει. Ναι. Αλλά επειδή το ιδιωτικό τομέα δεν καταλαβαίνει από αυτά, σου λέει εντάξει, δώσε 30 χιλιάρια. Δώσε εσύ 30 χιλιάρια, ναι. Έχω ένα σχόλιο από αυτού, αλλά μήπως πρέπει πρώτα να. Θα βάλουμε σε λίγο το βίντεο. Ά. Να πούμε ακόμα ότι η σημερινή απόφαση γίνεται κατά τη γνώμη μου και υπό το βάρος της της απειλής, της προειδοποίησης δεκάδων πολιτών, οι οποίοι αλήθεια είπαν ότι από Δευτέρα, στην περίπτωση που δεν αποφυλακιζόταν ο Σακάς, θα ξεκίναγαν και αυτή η απεργία πείνας, και μπροστά στο ενδεχόμενο να δει η κυβέρνηση όχι μόνο ανθρώπους που είναι, ας πούμε, σαν εμάς, δεν τους ξέρει ο κόσμος, αλλά και γνωστούς καλλιτέχνες, επιστήμονες κτλ. Να κατεβαίνουν σε απεργία πείνας θα ήταν ένα μεγάλο χαστούκι ακόμα και για τα ακροδεξιά δεδομένα της κυβέρνησης. Για τα ακροδεξιά δεδομένα της κυβέρνησης δεν θα ισχυριζόμουν ότι μπορεί να είναι οτιδήποτε τέτοιο μεγάλο χαστέ, και θα βγάζανε μία ανακοίνωση που θα λέγανε ότι τον κατηγορούμε για αναρχία. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τη δικαιοσύνη όμως, κύριε Κυρίτση, με την άδειά σας. Να κάνεις άσχολη, που είναι ότι αφού τον κρατάει 36 μήνες μέσα παρανόμως, 33 μήνες νομίζω, παρανόμως, χωρίς δίκη και χωρίς οποιοδήποτε συνταγματικό δικαίωμα, μετά του ανανεώνει την προφυλάκηση όσο πάει, και μόλις γίνει η φασαρία η μεγάλη και μόλις αυτό φτάσει και σε ένα οριακό σημείο από πλευράς υγείας, βγαίνει η δικαιοσύνη πάντα βασισμένη στον νόμο και λέει άντε εδώ σε 30 χιλιάρικα, ναι, και φύγε και αρκετά μας κούρασες κλπ. Λοιπόν, και πράγμα πάρα, το οποίο σημαίνει με τη σειρά του ότι αν δεν υπήρχε ένα κίνημα αλληλεγγύης. Ναι. Εντάξει, αλλά περιμένεις όμως και η δικαιοσύνη να έχει κάποια στάντρα, ρε παιδί μου, λέμε, ξέρω, ναι, το έχουμε να τον δικάσουμε, δεν τον έχουμε. Ναι. Φτάνει, τελειώνει το όριο αποφυλάκησης, βγάλει τον άλλο. Δεν τελειώνει, δίκασέ τον. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα σε αυτό. Αλλά ναι, το αφήνει και σου λέει κάτσε, θα δούμε πώς θα πάει. Τώρα ξέρεις, όλοι αυτοί με τις ναι, περούκες κλπ. Το αφήνει και μόλις φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί να πεθάνει ο άλλος, μπορεί να γίνει καμία στραβή, μπορεί να κατέβει κανένας απεργία πείνας και να γίνει φασαρία, που λέει κάτι και η Κομισιόν και λένε κάτι και τα Συμβούλια της Ευρώπης κλπ. Μόλις φτάσουμε στο σημείο, την άλλη Δευτέρα, παιδιά, βάλετε 30.000 εγγύηση. Δεν είναι όμως νόμος αυτό. Ναι, εντάξει, είναι τα ανατολικά του Πέκος, ρε φίλε, μόνο δυτικά του Πέκος υπάρχει γη. Αυτό είναι γεγονός. Να υπενθυμίσουμε ότι σε άλλες περιπτώσεις έχει δείξει δικαιοσύνη και το πώς συγκροτημένη είναι. Έφαγε ο άλλος 11,5 χρόνια κάθερξη και του δώσανε αναστολή μέχρι να εκδικαστεί η έφεση, διότι είναι επιπόλυτον μέλος των τοκογλύφων της Θεσσαλονίκης. Έχει φιλίες με τον Καρατζαφέρη, νομίζω. Ήτανε, νομίζω, πολιτευτής. Ήτανε πολιτευτή, ήτανε στις περιφερειακές εκλογές. Ο άλλος που είχε με τον Βενιζέλο θεώθηκε ο άνθρωπος και καλά. Τα λέμε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι πάντα η δικαιοσύνη έτσι. Μην βλέπετε το ποτήρι μου στο άνθρωπο. Έγινε μια στραβή με το Σακά. Και με την Εκκλησία, εντάξει, όλα εκεί. Ναι, βέβαια. Καλά, στη Θεσσαλονίκη που θα μπορούσε να είναι θέμα ειδικής εκπομπής, υπάρχει ένα συστηματάκι το οποίο είναι case study που λένε. Προφανώς. Μα γιατί είναι η Εκκλησία, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ο ΣΔΟΕ, είναι ο συνδικαλισμός διευθυντή του ΣΔΟΕ. Ήταν και πρόεδρος των εφοριακών και είναι και επίσης τράπεζες. Διότι αυτό όλο ξεκίνησε από μια ιδιωτική τράπεζα, η οποία σου έλεγε: δεν έχω άσο δώσω εσένα, αλλά θα πάρω το φακελό σου, θα το στείλω στον άλλον και πήγαινε από αυτόν να πάρεις. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, αλλά δεν κατηγορούνται για αναρχία. Υπάρχει το ρεπορτάζ για το Σακά, έχουμε αυτή τη θετική εξέλιξη, αλλά να δούμε κιόλας τι μεσολάβησε. Πάμε να παίξουμε το βίντεο. Κάνεις.
Λοιπόν, στην πραγματικότητα όλο αυτό το πράγμα είναι τιμωρητικό. Δεν είναι καν ούτε αβελτηρία της δικαιοσύνης, ούτε αδυναμία να το εκδικάσουν, τίποτα. Είναι ότι στο βαθμό που σε έχουμε στα χέρια μας και δεν έχουμε ενδείξεις ή δυνατότητα να σε δικάσουμε για να σε καταδικάσουμε για αυτό που θέλουμε, θα σε κρατήσουμε εδώ πέρα να σαπίζεις. Είναι περίπου η δικαιοσύνη όπως υλοποιείται στο Ισραήλ. Δηλαδή, μου μαζεύουν κάποιους ανθρώπους, κρατάνε 15 χρόνια και τους διαχειρίζονται πολιτικά. Αν υπάρχει, ξέρω εγώ, κάποιο είδους βήμα, απελευθερώνουν 5. Αν δεν υπάρχει, τους κρατάνε για πάντα κλπ. Κλπ. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Νομίζω είναι ο ορισμός σωμηρίας. Αυτό είναι η ομηρία. Αν είχαν στοιχεία, θα τον είχαν δικάσει, θα τον είχαν ρίξει 25 χρόνια. Και θα το είχαν πάει έτσι. Στο βαθμό που δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, σου λέει εντάξει, τελείωσε το ζήτημα. Θα κάτσεις εδώ πέρα μέχρι να φτάσεις σε ένα σημείο να κοντεύεις να πεθάνεις ή να πάθεις μία μόνιμη ζημιά. Και όταν έχουν εκτεθεί αρκετά και οι αλληλέγγυοι, διότι οι αλληλέγγυοι ζητάνε εφαρμογή του νόμου, αλλά εμείς θα τους κατηγορήσουμε ότι είναι υπέρ της τρομοκρατίας, όταν θα έχει εκτεθεί ένα ολόκληρο κομμάτι της κοινωνίας και θα μπορούμε εμείς στο άλλο κομμάτι της κοινωνίας να το παίξουμε φρουρή της νομιμότητας, της ηθικής και τη τάξη, τότε θα τον αφήσουμε, διότι σιγά μην έχουμε κάτι άλλο να τον κάνουμε. Περί αυτού. Ναι, αλλά υπάρχει αυτό που λένε το ένα βήμα μετά από το τέλος, είναι το χαντάκι δηλαδή. Το πάνε μέχρι εκεί με ακριβώς με τη λογική που λες. Ναι. Δεν καταλαβαίνουν όμως, και αυτό ήταν η προειδοποίηση από τον κόσμο ο οποίος θα πήγαινε σε απεργία πείνας, ότι εντάξει, ναι, με το κράτος, ναι, δεν τους γουστάρουμε τους αναρχικούς, ναι, η δίκη, ναι, θα καθυστερήσει και λίγο, αλλά από κάποια στιγμή και πέρα, λοιπόν, το έχουν παρατραβήξει, ναι, και εκεί πρέπει με κάποιο τρόπο να το μαζέψουν. Το πρόβλημα είναι η δικαιοσύνη. Και δεν το καταλαβαίνουν αυτό, διότι ναι, στο μυαλό του, άμα είσαι ο Μουρούτης, ο Λαζαρίδης ή ο... Από αυτούς, ο Λαζαρίδης τώρα, έχει περάσει και διαφωτισμό, υποτίθεται, έτσι, όταν ήταν στο Ρήγα. Ναι, εντάξει, παλιά. Αλλά τον έχει ξεχάσει, λοιπόν, ήταν μικρός, τα διαβάζανε και όλα αυτά τα μάσιδα τα καταπίνανε. Λοιπόν, μπορώ να πω ένα τελευταίο πάνω σε αυτό το πράγμα. Να πεις. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Και τον Μουρούτη το καταλαβαίνω και τον Λαζαρίδη το καταλαβαίνω και τη στρατηγική γύρω από αυτό το θέμα να διχάσουμε την κοινωνία σε φιλοτρομοκράτες και αντιτρομοκράτες το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι η δικαιοσύνη. Διότι εάν λειτουργούσε έτσι η δικαιοσύνη πάντα, η υπόθεση Λαμπράκη θα είχε παραμείνει τροχαίο και θα είχαν συλλάβει και 2-3 ακόμα. Θα είχε συλληφθεί ο Τσαρουχάς στα Φρουρίτα στο νοσοκομείο που κάτσε ένα μήνα. Και κανένα δύο αριστεροί ακόμα και θα του τραβολογάγανε. Υποτίθεται ότι έχει μια δικαιοσύνη η οποία κρίνει ανεξαρτήτως των υπολείπων, διότι εγώ κάτι έμαθα περί διακρίσεως εξουσιών όταν ήμουν μικρό στο σχολείο, στους μηχανολόγους συγκεκριμένα. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό, αλλά δεν υπάρχει και η δικαιοσύνη πλήρως ενεργούμενο της εκάστοτης κυβέρνησης. Είναι μια σχέση δυναμική και δεν εννοώ είναι μια σχέση δυναμική του στυλ μάγκες σας είχαμε δώσει ένα δις αναδρομικά, άρα εξηγηθείτε κι εσείς. Ναι. Είναι ανάλογα με το δικαστή με τον οποίο θα πέσεις. Ποια είναι η κατακραυγή, διότι και οι δικαστές ανοίγουν εφημερίδα και κοιτάζουν και λέει: Ωπ, 15 καθηγητές της νομικής λένε ότι τα έχουμε κάνει σαν τα μούτρα. Δεν πρέπει να ανοίγουν εφημερίδα, κύριε Κυρίτση. Οι δικαστές πρέπει να ανοίγουν τον νόμο και να λένε τι πρέπει να κάνουμε. Τι του βρήκατε, παιδιά του ανθρώπου, πού τον πιάσατε, πού είναι η δικογραφία, πού είναι η ανάγκη, πού είναι αυτά. Άρα τον δικάζω ή άρα τον αφήνω. Ναι, σωστά. Ωραία. Λοιπόν, αλλά εντάξει, τι να κάνω. Λοιπόν, τώρα. Ναι. Είμαστε στο στούντιο του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να σας πω ένα υπερσύγχρονο στούντιο. Έχει απόλυτη ηχομόνωση όπως τα ακούτε. Έχει εδώ ένα φοβερό σκηνικό. Πρόκειται. Μην το κουνάσετε και θα καταλάβει. Ένα τραπέζι. Υπάρχει απόλυτη στεγανότηση. Λοιπόν. Και μετά θα έχουμε και ένα εκτενές αφιέρωμα στην ενδοφραξιονιστική πάλι, η οποία διεξάγεται αυτή τη στιγμή στα παρασκήνια του συνεδρίου. Ο Γιώργος Κρήτης έχει αναλάβει να το παρουσιάσει αυτό. Και νομίζω ότι θα είναι και το βασικό της εκπομπής. Να πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Να μαζέψουμε τι έγινε χθες στην κοινωνία, διότι έχουμε περάσει σε άλλο στάδιο. Και τίνουμε να το ξεχάσουμε. Λοιπόν, εγώ δεν τα έχω μαζεμένα, θα τα κάνουμε μαζί. Ναι. Λοιπόν, επίθεση 50 φασιστών με μηχανές στην Ηλιούπολη. Ναι. Σε ένα στέκι αυτοδιαχειριζόμενο το οποίο κάνει κοινωνικό έργο, αλληλεγγύη κλπ. Ξηρά σου. Και μάλιστα κατά τη στιγμή που γινόταν μάθημα αγγλικών σε παιδάκια.
Εντάξει, καλά τώρα. Οι φασίστες δεν έχουν τέτοιου είδους ατζέντα, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, να τα λέμε όμως. Σωστά. Πράγματα. Ναι. Να τα λέμε διότι, ναι, διότι ακόμα και αν ξεφύγει κανένα κατεστημένο μέσο και το παίξει αυτό, θα πει συμπλοκή μεταξύ αντεξουσιαστών κλπ. Λοιπόν, σειρά σου. Λοιπόν, άγριο ξύλο, απρόκλητο ξύλο σε μια ομάδα νεαρών που μοίραζε, νομίζω, flyer, τέτοια χάρτια, προκηρύξεις σχετικές με το ΣΑΚΑ. Έφαγαν το ξύλο της αρκούδας, προσήχθησαν και όλες μετά, νομίζω, αφέθησαν ελεύθεροι από ομάδα Δέλτα. Για την οποία, μάλιστα, φαίνεται ότι ήταν τόσο άγρια τα πράγματα, εγώ είδα αποσπασματικά μόνο το βιντεάκι, ήταν τόσο άγρια τα πράγματα που εξετέθησαν, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί ακόμα και ο Δένδιας να διατάξει έρευνα. Και μάλιστα, αν δεις και το non-paper του που έχει κυκλοφορήσει στις εφημερίδες, αφού σου λέει ότι πήγανε στην Πνίκα και θέλουν να σηκώσουν πανό στην Πνίκα και πήγανε να προσβάλλουν τον ιερό χώρο στα υπενήσοντα λεφτά και συνελήφθησαν μετά από επέμβαση και μετά τελεία και από κάτω έρευνα διέταξε η αστυνομία, διότι προφανώς υπάρχει ανάμεσα κάτι το οποίο δεν θα σας το πούμε. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Στη Χαλκιδική επεισόδια και στις Κουριές και στα δικαστήρια στον Πολύγυρο. Προφυλακίστηκαν δύο άνθρωποι, παρά το γεγονός ότι τουλάχιστον για τον έναν υπάρχει μαρτυρία και άλοθη. Και ήταν επίσης μια κίνηση εκδικητική στα πλαίσια του να σταματήσει όλη αυτή η ιστορία για τα χρυσορυχεία και για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Για τις Κουριές έχουμε και ρεπορτάζ να το παίξουμε και συνεχίζουμε μετά, γιατί θα δυσκολευτώ αν πάμε αλλού να σκεφτώ μια ωραία πάσα για τις Κουριές, οπότε να παίξουμε το βίντεο τώρα. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι για το βίντεο τώρα. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε.